Χαίρετε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει αυτοπεποίθηση και μοναχικές έξοδοι. Ή μοναχικές έξοδοι και αυτοπεποίθηση. Γεια σου Θέκλα μου λέει φίλοι. Σε ευχαριστώ για τα βίντεο που φτιάχνεις. Κάποια με βοηθούν πολύ να βελτιώσω τον εαυτό μου. Χαίρομαι αγάπη μου. Είμαι γύρω στα 40 και πρόσφατα χώρισα. Βασικά ο άντρα μου σηκώθηκε και έφυγε χωρί εξηγήσει ένα πρωί μετά από 20 χρόνια γάμου. Φτέμε και οι δυο, το αναγνωρίζω, αλλά με κατηγόρησε ότι δεν ήμουν αρκετή. Ενώ έκανα τα πάντα να μην λείπει κάτι. Ήμουν καλή συγκάτοικο. Έτσι με αποκάλεσε και όταν δοκίμασα να ζητήσω συγχώρεση που τον παραμέλισα ερωτικά, ναι, μου το φόρτωσε και αυτό, διότι μου ανατέθηκαν ευθύνε, σπίτι, δουλειά, φροντίδα, άρρωστο γονέων κτλ. Τότε μου είπε θα με μισήσει αν έρχονταν πίσω. Ευτυχώ δεν έχουμε παιδιά, έτσι τελείωσε. Ευτυχώ που τελείωσε, κόρη. Ευτυχώ. Από τη στιγμή που ήταν έτσι. Και εσύ για να μην θέλει να έχει ερωτική επαφή μαζί του, σημαίνει ότι και για σένα θα έχει τελείωσει αυτό το πράγμα. Οι μέρε είναι εύκολε, όμω οι νύχτε είναι γεμάτε με βαμπύρ. Οι σκέψει σου πίνουν το αίμα, αγάπη μου. Σε μερικέ γραμμέ ο πρόλογο για ένα από τα θέματα μου. Αυτό όμω που με απασχολεί είναι άλλο. Καλά έκανε, το διαβάζω επίτηδε όμω, γιατί είναι σημαντικό να, να, καταλάβουν και όσοι ακούν το βίντεο ότι μια γυναίκα που βρίσκεται ξαφνικά μόνη και μετά από 20 χρόνια γάμου. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και στην καλύτερη της φάση και ότι το γλεντάει και ότι το επέλεξε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν έχω πρόβλημα να μείνω μόνη. Θα μάθω. That's the attitude. Αυτή είναι η σωστή στάση. Εξάλλου ζυγίζοντα τα πράγματα ήμουν σε ένα νεκρό γάμο. Γι' αυτό σου λέω καλύτερα. Έδινα και δεν έπαιρνα. Και όταν σταμάτησα να δίνω για να δω αν θα πάρω, πήρα από τα τρία το μεγαλύτερο ή το μακρύτερο, λένε συνήθω. Καλά να πάθω. Θα τα καταφέρω. Ούτω ή άλλω ήμουν μόνη μου στο γάμο μου, άστα να πάνε. Και εσύ και πολλέ άλλε γυναίκε και πολλοί άλλοι άνδρε που είναι μόνοι του στο γάμο του. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι δεν μπορώ να πάω κάπου μόνη. Και δεν μπορώ να φορτώνομαι σε φίλους για ένα ποτό ή ε μια βόλτα. Έχω καλές φίλες ελεύθερες και παντρεμένες, αλλά νιώθω ότι κάποιες φορές αν τους ζητήσω μια έξοδο, ειδικά στις παντρεμένες, θα δημιουργηθεί κάποιο θέμα με κανένα σύζυγο και θα κατηγορηθώ. Έχεις δει και το βίντεο που κάναμε αν οι... για, τις παντρεμέ... για τις χωρισμένες και τους χωρισμένους, αν δεν είναι για να τους κάνεις παρέα. Ξέρει και καλά οι χωρισμένοι να βάζει πάνω τι παντρεμένε. το κοινωνικό στερεότυπο. Ότι αν κάνει παρέα με γυναίκα παντρεμένη, με μια γυναίκα χωρισμένη, η παντρεμένη θα τη πει: «Αλλά πήγαινε κόψη και εσύ του νερά σου. Χώρισε και εσύ όπω χώρισα και εγώ, να μην είμαι μόνη μου. Έχουμε κάνει, έχουμε, έχουμε κάνει, σχετικό βίντεο για αυτό το θέμα. Νομίζω οι χωρισμένε και οι χωρισμένοι είναι επικίνδυνοι, κάτι τέτοιο είναι ο τίτλο. Όσο για τι ελεύθερε, έχουν και αυτέ τα θέματα του. Αν για παράδειγμα θέλω να πω θάλασσα για μπάνιο, είναι σαν να έχω αλυσίδε στα πόδια και δεν μπορώ να κάνω βήμα. Να πα μόνη σου εννοεί στην παραλία. Φοβάμαι ότι θα με δείχνουν και θα σχολιάζουν. Είμαι αρκετά εμφανίσιμη, αλλά γιατί να γίνεται στόχο κάποια κοπέλα με ένα βιβλίο στην παραλία, είτε για ένα ποτό, με σχόλια του τύπου Να την αυτήν είναι μόνη τη, είναι εξαπόλυτη στην Κυπριακή Διάλεκτο. Το ξαπόλυτη σημαίνει δεν ανήκει πουθενά. Να δούμε τι πάστα είναι και άλλα πιο βαριά δεν προκάλεσα κανέναν ποτέ ούτε με τον τίσιμο, ούτε με τρόπους συμπεριφοράς. Είναι και αυτό ένα ταμπού της κυπριακής κοινωνίας? Ναι, είναι. Ευχαριστώ πολύ, θα περιμένω το βίντεο με αγωνία. Φιλενάδα. Η κυπριακή κοινωνία είναι πίσω. Είναι πολύ συντηρητική και υποκριτική ταυτόχρονα. Γιατί σου λέει με αυτόν τον τρόπο, εμέσω πλην σαφώ η κυπριακή κοινωνία, ότι καλύτερα να μένει σε ένα γάμο και α είναι και νεκρό και α είναι και σαπημένο ο γάμο σου και βρωμάει και πτωμαίνει, για να πηγαίνει στην παραλία με τον άντρα σου. Και αν πηγαίνει με την παραλία με τον άντρα σου, θα είσαι κυρία. Άμα πηγαίνει μόνη σου, θα είσαι μπίπ. Να παραμένει σε μια κατάσταση που μπορεί να μην είναι και καλύτερη, γιατί άμα είσαι εκεί, σημαίνει αξίζει. Σε καταλαβαίνω όσο δεν φαντάζεσαι. Και όχι μόνο εγώ, σε καταλαβαίνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Και είμαι σίγουρη ότι εν συνέστηση μπορούν να δείξουν και άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα ή σε άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί πάνω κάτω οι άνθρωποι τα ίδια ελαττώματα έχουμε παντού. Και οι μικρέ κοινωνίε γενικότερα μοιάζουν μεταξύ του. Και εμεί οι Έλληνε έχουμε έτσι, έχουμε τα κομπλεξιλίκια μα. Τα έχουμε. 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 Σε κάποιε περιοχέ, σε κάποια αστικά κέντρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σε κάποιε πιο επαρχιωτικέ περιοχέ είναι χειρότερα. Τώρα, αυτό που με ρωτά εμένα είναι πώ μπορεί εσύ να το καταφέρει να βγαίνει μόνη σου έξω και να περνάς καλά και να μη σε ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Καταρχάς, το έχω δοκιμάσει αυτό πολλές φορές. Ε, μετακόμισα το 2003 στη Λευκοσία μαζί με τα παιδιά και τα περισσότερα χρόνια, ε, μέχρι το 2016 που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη μου σχέση που κατέληξε σε γάμο, ήμουν αμόνιμο. Κάποιες φορές έβγαινα με φίλες καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να βρει φίλε για να βγαίνει μαζί, γιατί η συνθήκη μια γυναίκα η οποία είναι χωρισμένη, εντάξει, εγώ είχα και τα παιδιά που ήταν κάτι επιπλέον, αλλά πάλι και παιδιά να μην έχει, εσύ έχει ελεύθερο χρόνο περισσότερο, μόλι έχει βγει από γάμο. Άρα κάποιες κοινωνικές σου σχέσεις έχουν χαλάσει ούτως ή άλλως. Μετά από ένα διαζύγιο χάνουμε τι άλλο τους μισούς μας φίλους. Η τέλο πάντων, ένα μεγάλο μέρο των κοινωνικών διασυνδέσεων που είχαμε, θα πάει με την πλευρά του άλλου συντρόφου ή δεν θα πάει με καμία πλευρά. Γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που χωρίζουν από γάμο ή από μακροχρόνια σχέση, ότι κάποιοι από του ανθρώπου με του οποίου κοινωνικοποιούνταν, πλέον δεν κοινωνικοποιούνται μαζί του για οποιοδήποτε χύψη ή δικού του λόγου, που δεν είναι τη παρούση να αναλύσουν. Ε, είχα παρατηρήσει ότι το να βγαίνω έξω βράδυ και να πάω να καθίσω σε ένα μπάρ για παράδειγμα να παραγγείλω ένα ποτό ήταν κάτι το οποίο άφηκε ακριβώ παρεξηγούνταν. Ήταν κάτι το οποίο όμω έδινε κάποια μηνύματα σε κάποιους ανθρώπου που ήθελαν να τα πάρουν ότι πήγαινε μια γυναίκα μόνη τη έξω και κάτι έψαχνε. Θυμάμαι <laughs> το <laughs> φράδι έτσι πολύ χαρακτηριστικά που έλειπαν τα παιδιά, ήταν καλοκαίρι, ήταν διακοπές στον πατέρα του, ήμουν μόνη, οι κοπέλες που βγαίναμε για το διάστημα δεν μπορούσαν καμιά να βγει μαζί μου και βγήκε και πήγα σε ένα μπαράκι να πιω ένα ποτό. Ε, ένιωθα άβολα, πρέπει να ήμουν να γίνω στα 32, 33, 35, δεν θυμάμαι πόσα ήμουν, γιατί ήταν μια, ήταν μια, φάση που ήθελα να βγαίνω, πλέον δεν θέλω να βγαίνω, ενώ πλέον βαριέμαι να βγαίνω. Δηλαδή τώρα δεν έχω τέτοιο θέμα γιατί δεν έχω όρεξη να βγω. Δηλαδή αν είχα όρεξη να βγω, <laughs> έχω πολύ κόσμο να βγω μαζί. Λοιπόν, αλλά δεν έχω, βαριέμαι να βγαίνω. Τότε ήταν η περίοδο που ήθελα να βγαίνω. Είχα πάει, ε, ένιωθα άβολα εγώ ίδια. Νομίζω και από εμά ξεκινάει λίγο αυτό. Οπότε έπιασα κουβέντα με τον Μπάρμαν, τον οποίο τύχανε να γνωρίζω ε, μέσω τη δουλειά. Κουβέντα φιλική εννοώ. Μου φτιάξε το ποτό που ήθελα. Μετά έρχεται ένα κύριο, κάθεται δίπλα μου, αρχίζει να μου μιλάει, μου λέει είναι παντρεμένο, μου λέει ψάχνει για μια σχέση. Έρχεται ένα άλλο, λέει τα ίδια. Οπότε σηκώθηκα και πήγα σπίτι μου και είπα: Οκ, okay, ε, δεν μου άρεσε η φάση, όχι ειδικά για το, το φλερτ από τους πανδρεμένου, αλλά για το ότι και εγώ ίδια δεν ένιωθα καλά, γιατί δεν έχουμε στην Κύπρο την κουλτούρα του βγαίνω μόνο έξω. Σε κάποιε χώρε στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η κουλτούρα. σω και στην Αθήνα μπορεί να υπάρχει αυτή η κουλτούρα, σε κάποια μέρη, ίσω και στη Θεσσαλονίκη. Και θυμάμαι όταν είχα χωρίσει από τον πρώτο μου γάμο, το 2001-2002, που ήμουνα στην Πάφο, είχα βρει έναν μπαράκι. Το οποίο ήταν παρείστικο, τώρα δεν υπάρχει πλέον, το Τίμωθε Μπαρ στην πάφο. Το οποίο μπορούσε, να, μπορούσε και κάποιο να πάει μόνο του. Δηλαδή ήταν ένα, ένα Art Bar έτσι ονομαζόταν σε ένα παλιό σπίτι τουρκοκυπριακό, το οποίο ήταν μέσα στην παλιά αγορά, που ήταν έτσι μια πολύ παρείστικη ατμόσφαιρα, του πολύ να ειχε 30 30-40 ανθρώπου κάθε βράδυ και οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι που γνωρίζουν μεταξύ του. Έτσι πήγα εκεί μια-δύο φορέ, θυμάμαι κιόλα ποιο θυμάμαι, θυμάμαι. Ήταν ένα βράδυ που είχα πάει σε ένα καφέ, που είχα συναντήσει κάποιου φίλου που ήξερα από παλιά, που δεν είχαμε καμιά ιδιαίτερη σχέση, οι οποίοι μου είπαν: Θα πάμε εκεί, έρχεσαι και εσύ. Πήγα και εγώ και σιγά σιγά γνωρίστηκα με τον κόσμο. Εκείνο ήταν εύκολο για μένα, γιατί μπορούσα να πάω χωρί συνοδεία. Και δεν παρεξηγούμουν αν πήγαινα χωρί συνοδεία. Δηλαδή είχε και άλλου οι οποίοι πήγαιναν μόνοι του και καθό, καθόμασταν στον πάρη, στα τραπεζάκια, πιάναμε τι κουβέντε, είχε live μουσική κτλ. Δεν υπάρχουν αρκετά τέτοια μέρη στην Κύπρο σήμερα. Εκείνο έχει κλείσει για παράδειγμα στην Πάφο. Σα λέω δεν ξέρω άλλα μέρη γιατί δεν έχω διαφερθεί πρόσφατα. Και θυμάμαι μάλιστα κιόλα ότι είχα κάνει τη σκέψη, είχα κάνει σκέψει τότε και το συζητούσα με τι φίλε μου, ότι αν είχα δυνάμει, θα άνοιγα ένα μπαράκι, καφενείο, σαν ε, ολοήμερο και, ολο, και βραδινό κλαμπ, στο οποίο να μπορούσαν να πάνε άνθρωποι μόνοι του, να έχει βιβλιοθήκη να κάθονται να διαβάζουν βιβλία, να, έχει, να, προσφέρει καφέδες, να προσφέρει χυμούς, να προσφέρει αναψυχτικά, ίσως και ποτά το βράδυ, να έχει καλή μουσική και να είναι ένα μέρος φιλικό, ίσως το οποίο να κάναμε και κάποιες διαλέξεις. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία το καφέ της Θέκλας ε, ή το μπαράκι της Θέκλας. Το είχα σκεφτεί τότε. Πριν 15 χρόνια που είχα δυνάμεις τώρα, ούτε, ούτε, ούτε με σφαίρες τέτοια, τέτοια, σκέψη. Το σκεφτόμουν ότι θα ήταν ωραία ιδέα, ωραία φάση, ένα, ένα μέρος συνάντηση ανθρώπων οι οποίοι έχουν πνευματικά και ψυχικά ενδιαφέροντα και που μπορούν να έρθουν και άνθρωποι μόνοι οι οποίοι να το δοκιμάσουν και να το δικαιούνται και να το απολαύσουν, το να βγουν έξω μόνοι του και να μην έχει αυτό κάποιο υπονοούμενο. Ότι πάω έξω μόνο μου ή πάω έξω μόνοι μου για να βρω κάποιον, για να βρω κάποια να περάσω το βράδυ. Λοιπόν, οπότε για τι εξόδου τη βραδινέ στην Κύπρο, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Για την παραλία όμω. Για την καφετέρια. Για το εστιατόριο έχω πράγματα να σου πω. Χρειάζεται θάρρο και θράσο εκ μέρου σου. Δηλαδή, να πει θα πάω στην παραλία, θα πάω νιώθοντα ότι έχω κάθε δικαίωμα να πάω μόνη μου στην παραλία, θα πάω, θα πάρω το κρεβατάκι μου, θα νοικιάσω, ξέρω εγώ, το κρεβατάκι εκεί στην παραλία κάτω από την ομπρέλα, θα βάλω τα πράγματα μου δίπλα μου, θα πάρω τον καφέ μου, θα ανοίξω το βιβλίο μου και θα διαβάζω, θα κοιτάζω τη θάλασσα και δεν θα ασχολούμαι με τον δίπλα, με τον παραδίπλα, με τη δίπλα, με την παραδίπλα κλπ. κλπ, κλπ. Γιατί πολλέ φορέ είναι ο δικό μα φόβο από μέσα μα. Φοβόμαστε από μέσα μα ότι α, θα με παραξηγήσουν στην παραλία που με μόνη μου, α, θα με κοιτούν περίεργα στην παραλία που με μόνη μου, ή θα με κοιτούν περίεργα στο κατάστημα που αναψωνίσω μόνη μου. Και επειδή έχω αυτό το φόβο από μέσα μου, με βάση το φαινόμενο τη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή από αυτά που φοβόμαστε ή τα παθαίνουμε ή τα παθαίνουμε, καταλήγουμε να μην περνάμε καλά. Και εγώ τώρα πάω στην παραλία μόνη μου. Ε, λόγω τη κατάσταση τη υγεία μου δεν δικαιούμαι να βγω στον ήλιο. Δεν, δεν γίνεται να εκτεθώ απευθεία σε ηλικία και ακτινοβολία. Οπότε πάω μετά τις 7 που έχει πολύ λίγο κόσμο στην παραλία. Βρήκα μια παραλία που μου αρέσει. Πάω εκεί. Ε, ε, δεν κάθομαι στην παραλία. Στη σκιά που να καθίσει. Ενώ στο, 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 όταν δεν έχει ήλιο δεν έχει νόημα να καθίσει. Κολυμπώ Αφήνω τη τσάντα μου σε ένα σημείο που την βλέπω εκεί στο κρεβατάκι, κολυμπώ, βγαίνω από τη θάλασσα, σκουπίζω, με ντύνομαι και φεύγω. Και δεν κοιτάζω κανένα. Μπορεί μερικέ <laughs> φορέ να με χαιρετήσει ο κόσμο και κάποιοι από εδώ από το κανάλι έτυχε να με χαιρετήσετε. Σα χαιρετώ και προχωρώ. Δεν ασχολούμαι. Όχι με την έννοια του ότι υποτιμώ του άλλου ανθρώπου, αλλά σκέφτομαι. Ήρθα στην παραλία. Ποιο είναι ο σκοπό μου που ήρθα στην παραλία. Ο κόσμο που στην παραλία είναι να κολυμπήσω. Άρα θα επιτελέσω το σκοπό μου και θα φύγω. Εάν ε, μπορούσα να κάνω ηλιοθεραπεία, σω να μην επέλεγα να πάω σε μια παραλία με πάρα πολύ κόσμο για να καθίσω με το βιβλίο μου, ίσω να, να επέλεγα μια πιο μοναχική παραλία. Δεν ξέρω. Όμω θέλει θάρρο. Δηλαδή μέσα σου να πει θα πάω. Θα το κάνω αυτό το πράγμα. Το, τα ταξίδια. Τα ταξίδια είναι ένα θέμα που είναι δύσκολο για γυναίκε που είναι μόνε. Θυμάμαι πριν 12 χρόνια είχα επιχειρήσει κάτι το οποίο με είχε ικανοποιήσει πάρα πολύ. Ήταν καλοκαίρι το 2008. Ήθελα να πω διακοπέ. Με τα παιδιά είχαμε πάντα αυτή την ιστορία ότι στι διακοπέ πήγαινα στον πατέρα του, οπότε έμεινα μόνη μου. Και ε, είπα, θα πάω ταξίδι. Το σκέφτηκα και λέω, πω, με ποιο τρόπο θα πάω ένα ταξίδι στο εξωτερικό και να νιώσω καλά και να μην νιώθω μόνη. Και σκέφτηκα και πήγα τότε σε ένα ταξιδιωτικό πράκτορα. Ζήτησα, ήθελα να πω στην Ιταλία. Ζήτησα να μου δείξει τι, τι προσφορέ είχε, τι εκδρομέ είχε και διάλεξα μια εκδρομή στην οποία. Ηταν περισσότερο οικογένειε και ζευγάρια σε αυτή την εκδρομή. Ήταν και κάποιε κοπέλε ελεύθερε. Ήταν μια εβδομάδα και πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί πήγα μόνη μου. Επιδίωξα εκεί που ήμουνα στην εκδρομή να γνωρίσω κάποιου ανθρώπου. Γνώρισα και κάποιου ανθρώπου με του οποίου μιλάμε μέχρι σήμερα. Ε, αλλά το είχα συζητήσει εκεί στο ταξιδιωτικό γραφείο. Λέω θα ήθελα μια εκδρομή στην οποία να έχει ανθρώπου που, που να είναι. μια εκδρομή περισσότερο για ανθρώπου που πήγαιναν να δουν αξιοθέατα και να γνωρίσουν τη χώρα. Δεν ήταν εκδρομή για διακοπές στην Ήπιζα για παράδειγμα που πάνε για να κάνουν bar crawling και να μην μεθύσουν για να ξενυχτήσουν κτλ. Ήταν τόσο σοβαρή εκδρομή. Σοβαρή εκδρομή όχι με την έννοια ότι κάποιες εκδρομές άλλες είναι ασόβαρες αλλά ήταν μια ταξιδιωτική εκδρομή στην οποία... Είχα μιλήσει με τον ταξιδιωτικό πράκτορα και είπα: Θέλω μια εκδρομή στην οποία να πω και να έχει ανθρώπου που να είναι σε ανάλογη ηλικία μαζί μου ή να έχουμε ανάλογα ενδιαφέροντα ή τέλο πάντων έναν άνθρωπο να μπορούμε να κόψουμε κάποιε κουβέντε. Και όντω πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Επίση είχα κάνει και το 2010 ένα ταξίδι μαζί με τα παιδιά που ήταν πρωτού πάνε στον πατέρα του που πήγαμε στη Disneyland, στη Γαλλία. Και πάλι εκεί ήμουν μόνη με τα παιδιά. Στο ταξίδι γνωρίσαμε και άλλε μαμάδε μόνε του με τα παιδιά και άλλε οικογένειε με του οποίου έχουμε γνωριμία μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι κακό να πα διακοπέ μόνοι σου, αλλά να πα οργανωμένο ταξίδι. Οργανωμένε διακοπέ, να νιώθει την ασφάλεια ότι υπάρχει ο τουριστικό οδηγό, ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι από τη χώρα σου με του οποίου μαζί στο ταξίδι. Φυσικά αυτά φέτο, λόγω κορονοϊού κτλ. Ξεχάστε τα, μιλάω για το μέλλον. Σε ένα εστιατόριο. Γιατί να μην μπορεί να φας μόνοι σου σε ένα εστιατόριο. Σκέψου όταν πήγαινε με τον άντρα σου, όταν πα μια φίλη σου, ποια είναι διαφορά. Πάλι πα στο εστιατόριο, πάλι κάθεσαι, πάρει παραγγέλει. Πάλι τρως, πάλι πίνεις, πάλι φεύγεις. Τόλμησε να το κάνεις. Εγώ το κάνω. Όχι συχνά γιατί δεν μου αρέσει να τρώω απ' έξω. Προτιμώ να μαγειρεύω εγώ τα φαγητά. Αλλά αν χρειαστεί θα το κάνω. Θα πάω, θα καθίσω. Θα πάρω μαζί μου το βιβλίο μου ή θα ανοίξω το κινητό μου να απαντάω στα μηνύματα σας εδώ στο YouTube. Θα μιλήσω ευγενικά στη σερβιτόρο ή στο σερβιτόρο. Θα φάω το φαγητό μου, θα πληρώσω και θα φύγω. Κυρία, δεν θα ασχοληθώ ούτε ποιο με κοιτάζει, ούτε ποιο δεν με κοιτάζει. Και νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο να μην σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μα κοιτάζουν. Όπω είπα και προηγουμένω. Το ίδιο και σε μια καφετέρια. Θε να πα να πιει ένα καφέ. Σε διάφορα καφέ τη Λευκοσία που έχει τύχει να πάω κατά καιρού, γιατί δεν βγαίνω ιδιαίτερα έξω, έχω δει πολλού ανθρώπου μοναχικού. Οι οποίοι πάνε μόνοι του με τον υπολογιστή του ή με το βιβλίο του και κάθονται και πίνουν τον καφέ του και διαβάζουν. Και γιατί το κάνουν αυτό, γιατί αλλάζουν περιβάλλον, Αλλάζουν παραστάσει και πάνε κάπου που είναι, ξέρω εγώ, έχει καλύτερο κλιματισμό, έχει ένα διαφορετικό περιβάλλον, είναι καλό, ο καφέ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για τι βραδινέ εξόδου θα έλεγα ότι είναι δύσκολο στην Κύπρο να το επιτύχει. Δεν υπάρχουν στέκια για ανθρώπου που είναι single, που είναι ελεύθεροι. Εκτό και αν εντοπίσει κάποια στέκια, ένα από αυτά τα στέκια πολύ ωραίο είναι το Saras Jazz Club στην παλιά Λευκοσία. Ψάξτε το στο Facebook, Saras Jazz Club. Είναι ένα κλαμπ στην παλιά Λευκοσία, πολύ έτσι, ωραίο, πολύ, πολύ φιλικό περιβάλλον, πολύ παρείστικο περιβάλλον. Που εκεί φιλοξενούν διάφορε ζωντανέ μουσικέ εκδηλώσει και μπορεί να το ψάξει, μου να πα να γνωριστεί με τη Σάρα, είναι μια εξαιρετική και καλλιτέχνη και επιχειρηματία, και μπορεί να καθίσει εκεί στον μπαρ. Θα σου πω, ψάξε. Άμα το ψάξει, θα βρει έτσι πιο, πιο, φιλόξενα μέρη. Δεν είναι όμω εύκολο. Δεν είναι όμω εύκολο. Και θα σου πω αυτό που έχω πει και άλλε φορέ. Μπορεί να ξεκινήσει μια δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να εγγραφεί σε μια σχολή φωτογραφία, αν σας αρέσει, σε μια σχολή χειροτεχνία, ξέρω εγώ, επιμορφωτικά μαθήματα ή οπουδήποτε αλλού, ή σε μια σχολή χορού, αν σου αρέσει ο χορό. Και μέσα από αυτέ τι δραστηριότητε να γνωρίσει κόσμο. Εγώ το άλλο που έκανα, εκείνα τα χρόνια που ήμουν μόνη μου ήταν ότι πήγαινα σε ένα, σε ένα, σύλλογο που κάνα διαλέξεις μια φορά το μήνα, είτε με ενδιέφερε το θέμα της διάλεξης είτε όχι, γιατί είχα μια σταθερή κοινωνική έξοδο μια φορά το μήνα που πήγαινα εκεί που ήταν άνθρωποι μεγαλύτεροι από μένα σε ηλικία συνήθω, όχι απαραίτητο, αλλά οι περισσότεροι μεγαλύτεροι σε ηλικία από μένα, τους οποίους τους γνώρισα και ένιωθα άνετα να πάω εκεί στο εστιατόριο που γίνονται οι συναντήσεις, να καθίσω μαζί τους, να φάμε, να συνομιλήσουμε, να... Ε, σα συμπόσχει όταν αυτές οι, αυτές οι ομιλίες, δείπνος και λόγος ονομάζεται ο ομίλος αυτός, υπάρχει ακόμη και συναντιέται κάθε πρώτη τρίτη του μηνός στην εποχή. Ε, να είστε τώρα στη Λευκοσία. Το έκανα, τώρα μέσα στο χωριό δεν είναι εύκολο να πηγαίνω. Ε, η γνώμη μου είναι ότι θέλει θάρρος. Θάρρο και θράσο, ίσω. Γιατί η λέξη αυτοπεποίθηση δεν είναι συνώνυμη με τον αυτοκτίμηση, Έχει να κάνει με το θάρρο που έχει εκείνη τη στιγμή να τολμήσει να κάνει αυτό που θε. Αυτοπεποίθηση σημαίνει αν εμπιστεύω με τον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ να πάω στην καφετέρια μόνη μου να πιω καφέ. Μπορεί να πάω στο εστιατόριο μόνο μου να φάω. Μόνη μου να φάω. Μπορώ να πάω στην παραλία μόνη μου να κολυμπήσω. Και μην νομίζει ότι και οι άνδρε που είναι μόνοι και βγαίνουν έξω μόνοι για καφέ ή μόνοι για φαγητό ή μόνη στην παραλία ότι δεν νιώθουν άβολα. Όλοι νιώθουμε άβολα να είμαστε μόνοι μα γιατί είναι ο κοινωνικό μα προγραμματισμό έτσι. Την αγάπη μου και σε σένα και σε όλου του άλλου που είναι μόνοι. Ε, μια τελευταία συμβουλή. Εάν μένουμε μόνοι και ειδικά αν εργαζόμαστε και από το σπίτι, δηλαδή έχουμε πολλέ ώρε που είμαστε μόνοι στο σπίτι, είναι πολύ καλή ιδέα να προγραμματίζουμε τουλάχιστον μία κοινωνική έξοδο την εβδομάδα. Είτε είναι για να πάω να παρακολουθήσω μια ταινία, σε μια ταινία μπορεί να πα μόνο σου επίση. Στο σινεμά μπορεί να πα μόνο σου. Στο θέατρο μπορεί να πα μόνο σου. Μια χαρά μπορεί να πα. Στο θέατρο σβήνουν τα φώτα, όλοι παρακολουθούν, κανεί δεν κοιτάει με ποιο είναι με ποιον. Ε, μία έξοδο ή να πάμε να συναντήσουμε κάποιου φίλου ή να πάμε σε μια φιλική μα οικογένεια ή να καλέσουμε κάποιου φίλου σπίτι μα, ώστε να μην αμελούμε την κοινωνικοποίησή μα, γιατί είναι εύκολο όταν μένει μόνο, ειδικά αν εργάζεσαι και από το σπίτι όπω και εγώ, να γίνει λίγο ερημίτη. Φιλιά.